Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε λίγο από οικονομία. Από όπου θες, δεν έχω θέμα. Κύριε Μαντά, μια που έτσι βάλαμε και λίγο το θέμα από το πρωί και ξανακάναμε μια αναφορά έτσι στην πολύ πρόσφατη αυτή συμφωνία και παρακολουθήσαμε βέβαια και στο Ζάπιο τον κύριο Τσίπρα με τη γραβάτα μετά από τόσο καιρό στη δέσμευσή του. Αυτή ήταν πολύ τυπικό σου, εμφανίστηκε μια γραβάτα, την πέταξε βέβαια στην πορεία. Θα ήθελα λίγο να μου πείτε και εσείς αν αυτό που ακολουθεί ουσιαστικά από τον Αύγουστο και μετά και έτσι όπως διατυπώθηκε και από τη συμφωνία του Eurogroup ήταν αυτό που αναμένατε, γιατί υπήρχαν παλιότερες σας έτσι δεσμεύσεις ότι και κούρεμα θα υπήρχε του χρέους και μετά ότι το αναμένατε μεγαλύτερο να είναι το κομμάτι αυτό της επιμήκυσης. Τελικά φτάσαμε στα 10 χρόνια. Από εδώ και πέρα τι μας περιμένει και από τι θα εξαρτηθεί έτσι η ευημερία αυτής της χώρας? Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα το τελευταίο που θέσατε. Ωστόσο, να ξεκινήσω λέγοντας το εξής. Έχει να κάνει ότι... και με τη σχεδιασμό της κυβέρνησής σας, κύριε Μαντά, γι' αυτό το λέω. Βεβαίως. Είναι υπαρξιακό ερώτημα αυτής της χώρας πια. Έχει φτάσει να είναι τέτοιο. Λέω το εξής, ότι τούτων δοθέντων, δηλαδή όπως διαμορφώθηκαν τα πράγματα τα τελευταία χρόνια και τους τελευταίους μήνες, εκτιμώ ότι ίσως ήταν και πάνω από τις προσδοκίες μας. Διότι ξέρετε ότι πεζόταν πάρα πολύ το θέμα της επιμήκυνσης να είναι 3, 5 ή 7 χρόνια. Με τις αντιστάσεις της Γερμανίας. Ακριβώς, μέσα, ακριβώς. Ναι. Το κρίσιμο όμως να πούμε τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει δηλαδή ότι έχουμε επιμήκυνση των ορειμάνσεων, ότι έχουμε μια περίοδο χάριτος 10 χρόνια όπου δεν πληρώνουμε τόκος και το κεφάλαιο, το αντίστοιχο. Αυτό αφορά το μέρος του δανείου που είναι στον EFSF, το δανείο δηλαδή του δεύτερου μνημονίου. Είναι 130 δις αυτό. Αυτή η διαδικασία μαζί με την επιστροφή από τις παρακρατήσεις των ελληνικών ομολόγων μέσα στα επόμενα 4 χρόνια, 1,2 δισεκατομμύρια το χρόνο, σημαίνει ένα άθροισμα κοντά στα 4 δισεκατομμύρια κατέτος μέχρι το 2022. Αυτό δίνει δημοσιονομικό χώρο επιπλέον και αυτό δίνει μία δυνατότητα να έχουμε ένα, θα λέει κανένας, αρκετά καθαρό ορίζοντα για τα επόμενα πολλά χρόνια. 10-15 χρόνια. Μέχρι να πάρουμε τα πάνω μας, δηλαδή. Μέχρι να ξαναμπούμε πιο δυναμικά στις αγορές, μέχρι να δούμε πώς θα πάει η ανάπτυξη, η οικονομία. Προφανώς, διότι ναι. όταν είσαι εκτός των αγορών, εκτός του δανεισμού δηλαδή, εκτός αυτής της περίεργης κανονικότητας που επικρατεί σήμερα στον κόσμο, αυτή είναι η κανονικότητα του κόσμου, το να είσαι τόσα πολλά χρόνια, η διαδικασία να ξαναγυρίσεις αυτό είναι πάντα μια δύσκολη διαδικασία. Αυτό, θέλω να το πω από την αρχή, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι με έναν αυτόματο τρόπο, ανάβοντας ή σβήνοντας ένα κουμπί, τα πράγματα θα αλλάξουν δραματικά στη χώρα από τη μια στιγμή στην άλλη. Όμως, θα υπάρχουν, νομίζω, σημαντικές μεταβολές που ήδη στον ένα ή στον άλλο βαθμό έχουν προσδιοριστεί και από το αναπτυξιακό δεν έχουν σχέδιο. Φανεί, κύριε Μαντά, προφανώς δεν έχουν φανεί. Ακούω, το λέτε και, προφανώς δεν έχουν φανεί. Η ερώτηση Μάριον είχε κάτι προφανώς... που ήταν κρυφό. Δεν έχει φανεί πουθενά σε κανένα μας. Εντάξει, εγώ θα διαφωνήσω με αυτό. Τι έχει φανεί? Θα διαφωνήσω. Παράδειγμα, δεν έχει φανεί σε αυτούς τους ανθρώπους που αυτό το διάστημα των τελευταίων χρόνων πιάσαν δουλειά. Δεν έπεσε η ανεργία 7%. Ένα. Δεύτερο, δεν έχει φανεί στους ανθρώπους που ήταν στην απόλυτη εξαθλίωση που πήραν το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Δεν έχει φανεί στα 2,5 εκατομμύρια των ανασφάλιστων που έχουν πρόσβαση στις δημόσιες δομές υγείας. Εγώ δεν θα συμφωνήσω. Εγώ δεν λέω υπερβολές, το ξέρετε. Λέω όμως ότι έχουμε μία εικόνα η οποία για και συγκεκριμένα και στοχευμένα έχει αλλάξει, σε κάποιους έχει βελτιωθεί. Έχουμε συμπιέσει, το έχουμε πει αυτό επανειλημμένα, αυτό που λέμε μεσαία στρώματα, κυρίως με το συνδυασμό φορολογίας και εισφορών. Αυτό είναι ένα γεγονός, αλλά όμως προβλέπουμε και μέσα στο μεσοπρόθεσμο αποτυπώθηκε ότι τα
πρώτα 700 εκατομμύρια δημοσιονομικού χώρου για το 2019 θα πάνε στην κατεύθυνση των φοροελαφρύνσεων. Στοχευμένα σε αυτές τις κοινωνικές ομάδες που πράγματι έχουν συμπιεστεί και έχουν δυσκολευτεί. Κύριε Μαντά, δεν λέμε, κοιτάξτε, τα μνημόνια και θα έρθει το 10η περικοπή συντάξεων. Τις προηγούμενες 11, ναι, με τις προηγούμενες 11 να έχουν γίνει σε άλλες κυβερνήσεις. Αυτή η κυβέρνηση είναι μία. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε γι' αυτό. Πάντως αυτή η κυβέρνηση είναι γεγονός, δεν έχει κάνει άλλες περικοπές, αλλά θα έρθει τώρα μία. Ακούστε, καταλαβαίνετε ότι όλοι από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο που υπηρετούμε αυτή την προσπάθεια, την πολύ δύσκολη, σε πολύ δύσκολες διεθνείς συνθήκες, με απειρία, με λάθη, με παραλήψεις κλπ. Νομίζω θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε αυτό να μην υπάρξει ως γεγονός στις αρχές του χρόνου. Έχουμε ακόμη χρόνο, δεν είναι η ώρα να το κουβεντιάσουμε με την έννοια συγκεκριμένων κινήσεων. Είναι όμως απολύτως προφανές σε κάθε λογικό άνθρωπο που σκέφτεται ότι αυτή η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι μπορεί πραγματικά για να μην υπάρξουν αυτές οι περικοπές. Μπορούμε να περιμένουμε κάτι συνδέες, από μένα αυτό που θα ακούσετε είναι ότι είναι νωρίς για να πούμε κάποια πράγματα. Είναι όμως απολύτως σαφές και νομίζω ότι όσοι επενδύουν με αυτό τον τρόπο που επενδύουν στις περικοπές κάνουν πολύ μεγάλο λάθος. Ουσιαστικό λάθος, ούτε τη χώρα βοηθάνε, ούτε τους ανθρώπους βοηθάνε. Κύριε Μαντά, να πούμε ότι δεν επενδύει κανένας. Είναι ψηφισμένο μέτρο. Γιατί δεν θέλω να δικαιολογήσω κάποιον. Είναι ψηφισμένο μέτρο. Βεβαίως. Οι περικοπές από το 19 και δεν το αμφισβητώ το αφορολόγητο είναι ψηφισμένο. Τώρα τι να σας πω, ότι ήταν ψηφισμένο το 10 ότι θα γυρνάγαμε το 11 σε κανονικότητα. Τι ψηφισμένο ήταν σε σχέση με τις προβλέψεις του Δουνουτού για πολλά συνεχή χρόνια τι θα γινόταν στα δημοσιονομικά, είδατε τι έγινε. Εμείς τι κάναμε, εμείς στο δημοσιονομικό επίπεδο με σκληρό τρόπο, πράγματι δεν λέω εύκολα, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Όποιος λέει ευκολίες δεν νομίζω ότι έχει σχέση με την πραγματικότητα. Όμως τους δημοσιονομικούς στόχους τους καλύψαμε και αυτό έδωσε δυνατότητα και αξιοπιστία στη χώρα. Μην έχουμε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Κύριε Μαντά, επειδή πριν είπατε για τους νέους και για την ανεργία και ότι έχει πέσει το ποσοστό και για το brain drain, ότι είναι πια αδιαφεσβήτητο το πόσες χιλιάδες νέων ανθρώπων επιστημόνων έχουν φύγει στο εξωτερικό και ότι είσαστε σε μια προσπάθεια να βρείτε τρόπο να τους γυρίσετε πίσω. Το θέμα είναι ότι με όλο αυτό που ακούμε, ακόμη και στο θετικό σενάριο του ότι εμείς πήραμε μια επιμίκηση για το χρέος, αυτό όμως μετατίθεται στα παιδιά που μεγαλώνουν τώρα και που έτσι κι αλλιώς θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες, αλλά εάν θυμηθώ τα προηγούμενα χρόνια κάποιους υπολογισμούς που κάναμε, τα παιδιά που γεννιούνται, λέει, με αυτά τα μνημόνια και όλα αυτά που έχει χρεωθεί η χώρα, γεννιούνται με χρέος. Δηλαδή, το κάθε παιδί που γεννιέται με ένα χρέος πάνω από 30.000. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή πάμε λίγο να πάρουμε τα πάνω μας στο παρόν, αλλά υπεθουκεύοντας το μέλλον των παιδιών μας. Δεν θα συμφωνήσω μαζί σας. Σας ακούω. Δεν θα συμφωνήσω, διότι ίσα-ίσα αυτό που μας κατηγορούν με έναν τρόπο είναι ότι αυτή η συμφωνία πάει πολύ μακριά και για τα πρωτογενή πλεονάσματα και για τα πλεονάσματα μετά το 2022 κτλ. Τι σημαίνει αυτό, για να το θέλω να το εξηγήσω. Μετά το 2020, τα πλεονάσματα 3,5% μέχρι το 22, είναι μέχρι το 2022. Μετά το 2022 μιλάμε για μια υποχρέωση, να το πω έτσι, πλεονάσματος κοντά στο 2,2. Αυτό προκύπτει από το Σύμφωνο Σταθερότητας. Και αυτό, επειδή ακούω πάρα πολλές συζητήσεις γύρω από αυτά τα θέματα, νομίζω ότι όποιος αντικειμενικά κάτσει να δει όλες τις χώρες της Ευρώπης πώς υπολογίζεται ακριβώς αυτή η υποχρέωση που έχουν σε σχέση με το Σύμφωνο Σταθερότητας, ηρίστο εν παρόδο, αυτό πρέπει να αλλάξει σε άλλη κατεύθυνση. Χρειαζόμαστε αλλαγή της αρχιτεκτονικής της Ευρώπης, χρειαζόμαστε διαφορετικό προσανατολισμό, κλείνει η παρένθεση. Τούτον δοθέντον όμως είναι πιο μικρό από αυτό το οποίο υπάρχει σε άλλες χώρες. Δηλαδή, για να το καταλάβω κι εγώ, τι ακριβώς λένε αυτοί που λένε ότι με αυτόν τον τρόπο υποθηκεύουμε το μέλλον, όταν σε αυτή τη διαδικασία, θα σας πω κάτι που δεν λέγεται ίσως συχνά, τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος
υπολογίζουν ότι μέχρι το 2060 θα μειώσουν το χρέος 25%. Είναι λίγο αυτό? Είναι λίγο όταν αυτοί που δημιούργησαν το χρέος το φτάσανε εκεί που το φτάσανε, καταστρέψαν τη χώρα, το πήραν 120%, μας το δώσανε 180%, υπάρχει και περισσότερο θράσος σε αυτό. Αλλά εμάς η προσοχή μας είναι γεγονός, είναι συγκεντρωμένη στο πώς να μην υπονομεύσουμε άλλο έτσι περαιτέρω το μέλλον των παιδιών. Γιατί ίσως και κάποιες γενιές έχουν χαθεί μέσα σε αυτή την κρίση. Να το πούμε και έτσι. Εντάξει. Κύριε Μαντά, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.